συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε αν η κυβέρνηση θα υφαρπάξει ψήφο εμπιστοσύνης, αν θα δρομολογηθεί είτε με πτώση της κυβέρνησης είτε χωρίς πτώση της μια νέα κυβέρνηση της λεγόμενης Εθνικής Σωτηρίας που θα δράσει για 4-5 μήνες ίσως και περισσότερο με στόχο να ψηφιστεί στη Βουλή η επικίνδυνη για το λαό αποκαλούμενη Δανειακή Σύμβαση που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26 και 27 Οκτωβρίου, να ψηφιστεί ένα νέο μνημόνιο απίστευτα χειρότερο από το προηγούμενο που γνωρίσαμε. Να ψηφιστεί αντιλαϊκός, ο πιο αντιλαϊκός κρατικός προϋπολογισμός που έχουμε γνωρίσει. Όλα αυτά με πρόσχημα και σημαία προς το λαό για να εισπραχθεί η έκτη δόση που στο συντριπτικά μεγάλο μέρος της θα επιστρέψει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στους επιχειρηματικούς ομίλους στο κεφάλαιο. Δικό μας σύνθημα είναι κάτω η κυβέρνηση και τα κόμματα της πλουτοκρατίας, μακριά από τα κόμματα εκείνα που καλλιεργούν σκόπιμα στο λαό ότι μια άλλη κυβέρνηση με τη δική του συμμετοχή θα λύσει το πρόβλημα. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στα εργατικά, τα λαϊκά στρώματα, στους οπαδούς και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και τους λέμε: προσέξτε, σας στείνουν ένα μεγάλο δόκαμνο, σας τρομοκρατούν με την έκτη δόση προκειμένου να ανεχθείτε μια κυβέρνηση δήθεν σωτηρίας του λαού για να σας δέσουν χειροπόδερα, για να δέσουν, ασυγχωρηθεί για την έκφραση, το γάιδαρο και να πάμε σε εκλογές με τετελεσμένα γεγονότα που θα έχουν ισχύ τα επόμενα χρόνια. Τώρα όμως δεν είναι αργά. Υπάρχει δυνατότητα με την εργατική λαϊκή οργάνωση και τη λαϊκή συμμαχία που στρέφεται ενάντια στα μονοπόλια και όχι οποιαδήποτε συμμαχία, που στρέφεται συνολικά, καθολικά στο πολιτικό τους προσωπικό. Να χαλάσουμε τα σχέδια, να πάμε στην κάλπη με την εργατική τάξη χειραφετημένη από τα κόμματα του Ευρωμονοδρόμου, με τα λαϊκά στρώματα σε αντεπίθεση και σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν το κρύβουμε από κανέναν ότι η ταξική πάλι πρέπει να κατευθύνεται σε ένα και μοναδικό σκοπό, στην κατάκτηση της εργατικής εξουσίας, μιας εξουσίας που θα υπηρετεί την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Ξέρουμε ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά ώστε να κατανοηθεί η σημασία αυτού του αγώνα από εργαζόμενους και εργαζόμενες που ελπίζουν ακόμα σε μια κυβερνητική αλλαγή, που ελπίζουν ότι μια κυβερνητική αλλαγή μπορεί να φέρει κάτι καλό για τον τόπο χωρίς να χρειαστεί ριζική και εκβάθρον ανατροπή. Μπορούμε ακόμα και με αυτούς να συναντηθούμε στους αγώνες, εργοστάσιο το εργοστάσιο, γραφείο το γραφείο, γειτονιά τη γειτονιά, χωράφι το χωράφι, σχολείο το σχολείο, στις καθημερινές μάχες για την παρεμπόδιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Να συναντηθούμε και στην κάλπη όμως με ένα στόχο, να αποδυναμωθούν δραστικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Μα για να πάρει εκδίκηση ο εργαζόμενος για όλα όσα υποφέρει, μια επιλογή έχει: να δώσει στην κάλπη δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ώστε την άλλη μέρα η δύναμη του ΚΚΕ να τροφοδοτήσει την αντεπίθεση. Η δύναμη του ΚΚΕ να τροφοδοτήσει το κίνημα της λαϊκής κυριαρχίας, της λαϊκής συμμαχίας. Λένε ψέματα ότι οι ημερομηνίες επιβάλλουν να ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση πριν τις εκλογές. Εμείς ζητάμε υπηρεσιακή κυβέρνηση και εκλογές σε 20 μέρες για να προλάβει ο λαός να εκφράσει και με την ψήφο, να εκφραστεί και με την ψήφο και με τη θέλησή του και απέναντι στη Δανειακή Σύμβαση ανάμεσα στα άλλα.
Η σύμβαση θα έρθει στη Βουλή έτσι κι αλλιώς τέλος Δεκέμβρη. Επομένως, από την πλευρά τους και από τη σκοπιά τους, είναι ψεύτικο το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές. Αυτό που θέλουν είναι να δοκιμαστεί η δημιουργία μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Είτε με πολιτικά πρόσωπα, είτε με αντιπροσώπους των κομμάτων. Τάχα ειδικούς και τεχνοκράτες που θα κάνουν τη βρώμικη δουλειά προεκλογικά και θα ανοίξουν το δρόμο μετεκλογικά για μια ισχυρή κυβέρνηση συνεργασίας που τη θέλουν για να τσακίσουν το εργατικό και το λαϊκό κίνημα. Έτσι πιστεύουν. Η αστική τάξη της χώρας μας έχει ανάγκη σήμερα όχι από δύο αστικά κόμματα που με τη λαϊκή ψήφο εναλλάσσονται στην κυβέρνηση, αλλά από μια κυβέρνηση και των δύο κομμάτων που τραβάει σε συνεργασία βεβαίως και συγγενικά κόμματα και πολιτικές ομάδες. Το αστικό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να κυβερνά όπως πριν, τώρα πρέπει να κάνει την απαραίτητη προσαρμογή. Αυτή την ώρα δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει η συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Σημασία έχει ότι ξεκίνησε η προσπάθεια και αν χρειαστεί προεκλογικά ή και πριν ή σήμερα το βράδυ ή και αργότερα θα παραμεριστούν και τα πρόσωπα που για προσωπικούς λόγους δεν διευκολύνουν την άμεση συμφωνία. Άλλωστε είναι πολύ πιθανό ο Γιώργος Παπανδρέου να πάρει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του δύναμης με υπόσχεση ότι την άλλη μέρα θα παραιτηθεί και να μην παραιτηθεί. Ούτε πρώτη, ούτε τελευταία φορά. Οι εκλογές που θα γίνουν δεν θα έχουν τέρι, όποτε γίνουν, αλλά θα γίνουν σχετικά σύντομα, δεν θα έχουν τέρι σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Θα γίνουν σε κλίμα πρωτοφανέρο της τρομοκρατίας, με επίκεντρο τα δίθεν πακέτα βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απειλή την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Σε κλίμα κορυφαίου αντικομουνισμού και προβοκάτσιας, που είναι το όχημα για να φέρουν το λαό σε θέση προσκυνημένου. Η ελεγχόμενη χρεοκοπία, αυτό το ξέρει, πρέπει να το ξέρει ο λαός, έχει ήδη συμφωνηθεί. Ενώ η πιθανότητα της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας είναι μεγάλη και δεν πρόκειται να ματαιωθεί με συμφωνημένα πακέτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε με κεντροδεξιά, ούτε κεντροαριστερή συνεργασία. Τι εννοούμε αντικομουνισμό, θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι βεβαίως την κριτική στη θέση μας, όχι την πολεμική στη θέση μας, όχι την αντιπαλότητα στη θέση μας, αλλά τη συκοφάντηση και τη διαστρέβλωσή τους, προσέχτε, με στόχο την παγίδευση του λαού και το χτύπημα του ταξικού αγώνα. Τι εννοούμε ακόμα αντικομουνισμό? Τη συγκοφάντηση κάθε μορφής λαϊκής αντίστασης και εξέγερσης που αποβλέπει στην κοινωνική λαϊκή ευημερία. Τις οργανωμένες προβοκάτσιες σε βάρος του κόμματος και του κινήματος. Τους τραμπουκισμούς σε βάρος κομμουνιστών και των άλλων αγωνιστών. Τους εκβιασμούς να αλλάξουμε προς ανατολισμό και να γίνουμε κόμμα του συστήματος. Τη στήριξη και επιδότηση της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας τύπου κόκκινος και μαύρος φασισμός με μηχανισμούς, προσέχτε, που κάνουν τη βρώμικη δουλειά χωρίς να εκτίθενται επισήμως τα αστικά κόμματα. Απαντάμε, κύριοι. Είμαστε πολύ σκληρά καρύδια για τα δόντια σας. Θα σπάσετε και τα δόντια και τα μούτρα σας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, εδώ που φτάσαμε με το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο, το πολυνομοσχέδιο, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού λογικά πρέπει να έχει βγάλει συμπεράσματα. Ποιος τον εκφοβίζει, ποιος τον εκβιάζει και γιατί, με ποιο σκοπό. Το εθνικό σχέδιο Τάχα Σωτηρίας σώζει ένα πράγμα, την κερδοφορία, την αστική τάξη.
επιχειρείται να σώσει μάλιστα και το πολιτικό της προσωπικό. Ποιοι εκφοβίζουν το λαό λίγο πριν έρθει η στιγμή της μιας ή της άλλης δόσης? Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μπακογιάννη, ο λάτρης του Μεταξά και του Μανιαδάκη Καρατζαφέρης, αλλά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων, των τραπεζών, των εισοδηματιών που συμμετέχουν σε offshore εταιρείες και τα παρακαθήμενα λαμόγια. Ποιοι απειλούν το λαό ότι αν διαφωνήσει δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει, λέει, ζάχαρη και ψωμί, δεν θα πεινάσουμε τα Χριστούγεννα? Αυτοί που ρουφάνε κυριολεκτικά το αίμα μας, το αίμα μας. Αυτοί που αφαίρεσαν από το λαό αρχικά σταδιακά και τώρα με ρυθμό καταιγίδας κατακτήσεις που αποσπάστηκαν με αίμα και πρωτοφανείς θυσίες. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε αυτούς που στήριξαν τις ελπίδες τους στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, ενώ ταξικά είναι αλλού, στην αντίπερα όχθη, μαζί μας. Να σκεφτούν ένα και μόνο πράγμα, ότι πριν τη δεύτερη ως και την πέμπτη δόση πρώτα ψηφίστηκαν μέτρα που μείωσαν απελπιστικά μισθούς και συντάξεις, πρώτα ψηφίστηκαν νόμοι για μαζικές απολύσεις και στο δημόσιο τομέα, πρώτα ψηφίστηκε η κατάργηση της συλλογικής σύμβασης, πρώτα ψηφίστηκαν νόμοι που αποτρέπουν ασήκωτα χαράτσια, πρώτα ψηφίστηκαν νόμοι που καταργούν τη σταθερή εργασία και καθιερώνουν τη μισοανεργία και μισοεργασία, και μετά καταβλήθηκαν οι δόσεις. Αλλά σκεφτείτε και ένα άλλο πράγμα ακόμα πιο σοβαρά. Αυτές οι περίφημες δόσεις είναι ένα ακόμα δάνειο που το μεγαλύτερο μέρος επιστρέφει στους λεγόμενους πιστωτές, πάει σε τοκοχρεωλήσια. Τα δάνεια που έγιναν στο παρελθόν και αυτά που γίνονται τώρα προέρχονται από τη ληστεία του μόχθου των λαών της Ευρώπης. Ένα και μόνο σκοπό έχουν: να διατεθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους, να ενισχύσουν τους μηχανισμούς της κρατικής καταστολής, να υπηρετήσουν τις δανειακές ανάγκες των μονοπωλίων και τον παρασιτισμό που ο καπιταλισμός έχει ως μόνιμο χαρακτηριστικό του.